Διάρχος Μαρουσάκης, καλημέρα. Γεια σου, Κλέαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πραγματικά δημιούργησε πολλά προβλήματα στην Κρήτη. Θα πάμε με ήπιες καιρικές καταστάσεις μέχρι και την Κυριακή. Από την Τρίτη της άλλης εβδομάδας πάλι ο ωμέγα εμποδισμός θα αναπτυχθεί στη Δυτική Ευρώπη και θα φέρει κρύο και κακοκαιρία στη χώρα μας. Μάλιστα. Από την άλλη όμως εβδομάδα, μέχρι την Κυριακή, οι ήπιες καιρικές καταστάσεις. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Για άλλη μια ημέρα, λοιπόν, κάνει αρκετό κρύο προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Τις χαμηλότερες θερμοκρασίες τις συναντούμε προς τα Ιωάννινα, προς τη Φλόρινα, προς το κάτω νευροκόπι της Δράμας. Είμαστε κοντά στους 2 με 5 τοπικά και 6 βαθμούς Κελσίου. Αρκετό το κρύο για τη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Ακόμη και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα θερμόμετρα δείχνουν 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, αλλά και νοτιότερα προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς τη Λάρισα, τα θερμόμετρα δείχνουν 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερες βέβαια θερμοκρασιακές συνθήκες συναντούμε προς το ανατολικό, βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, εξαιτίας βέβαια και της επίδρασης της θάλασσας. Είμαστε κοντά στους 13 με 16 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο νότια, τη χαμηλότερη θερμοκρασία τη συναντούμε στο εσωτερικό της Πελοποννήσου προς την Τρίπολη. Είμαστε κοντά στους 3 με 4 βαθμούς Κελσίου. Αρκετό κρύο κάνει και εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης. Τα θερμόμετρα αυτή τη στιγμή δείχνουν 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερο το κρύο προς τα βόρεια προάστια. Ενώ νοτιότερα προς την περιοχή της Κρήτης, η οποία χτυπήθηκε αρκετά από το κύμα κακοκαιρίας, από αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που βρέθηκε στα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα δείχνουν 16 βαθμούς Κελσίου και τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασίες για άλλη μία ημέρα τι συναντούμε προς την Κάσο, τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Είμαστε κοντά στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, καθώς βέβαια θα περνούν οι ώρες και θα έχουμε και την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο υδράργυρος θα ανέβει. Πάμε λοιπόν να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου όπως μπορεί να παρατηρήσετε πλέον η χώρα μας δεν επηρεάζεται από κάποιο οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε κυρίως την Κρήτη και το νοτιοανατολικότερο άκρο της χώρας μας έχει πλέον διαλυθεί. Βλέπετε χαρακτηριστικά τις συννεφιές οι οποίες επιμένουν προς την περιοχή πλέον της Κύπρου. Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο για τη χώρα μας από αυτό πλέον το σύστημα κακοκαιρίας. Κάποιες όμως συννεφιές συναντούμε προς τα ανατολικά προσύνεμα, όπως λέμε, δηλαδή προς τα βόρεια τμήματα του Αιγαίου, προς το δυτικό Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, όπως επίσης και προς τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Αυτά τα νεφικά συστήματα θα δώσουν κάποιες τοπικές βροχές, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερης έντασης για να μας προβληματίσουν. Πάμε λοιπόν τώρα να τα δούμε αναλυτικά στους επόμενους μας χάρτες. Θα δούμε λοιπόν ότι για σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα προς τα νότια παράλια της Πελοποννήσου αλλά και τη βόρεια Κρήτη αναμένουμε κατά διαστήματα τοπικές συννεφιές και δεν αποκλείεται οι συννεφιές αυτές να συνοδεύονται και από λίγες πρόσχερες τοπικές βροχές. Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα, πολύ καλές δηλαδή καιρικές συνθήκες, με τους βοριάδες όμως μέσα στο Αιγαίο να επιμένουν στα 6 τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ, μετάση όμως εξασθένησης από το μεσημέρι και μετά. Και τον υδράργυρο στη Βόρεια Ελλάδα κοντά στους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας κοντά στους 20 με 23, παρά βέβαια ότι κάνει αρκετό κρύο, όπως είδαμε και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς τώρα νωρίς το πρωί. Τώρα, για το νομό Αττικής, περιμένουμε λίγες τοπικές συννεφιές που θα είναι περισσότερες προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα, εκεί δηλαδή που επιδρά ο βοριάς και δεν αποκλείεται γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη να έχουμε κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Δυνατοί βοριάδες κυρίως στο νότιο Βοϊκό κοντά στα 7 μποφόρ, μετάση όμως εξασθένησης, και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 18 με 19 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, περισσότερη η αίσθηση του κρύου προς τα βόρεια προάστια. Τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε τοπικές συννεφιές, συννεφιές στη χαμηλή ατμόσφαιρα, όπως λέμε, οπότε δεν αποκλείεται να δίνουν και την αίσθηση τοπικών ομιχλών τώρα νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι εδώ θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα στα 5 με 6 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό της πόλης αργά το μεσημέρι. Ανατολικότερα προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε και εδώ συννεφιές στη χαμηλή ατμόσφαιρα. Δεν αποκλείεται και εδώ να δίνουν έτσι την εικόνα ενός τοπίου στην ομίχλη, κυρίως προς περιοχές που βρέχονται από το βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Και εδώ οι άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, ο υδράργυρος κοντά στους 17 βαθμούς. Νότιότερα τώρα προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια. Πλέον είδατε και στις εικόνες του μετεωρολογικού δορυφόρου ότι έχει διαλυθεί αυτό το βαρομετρικό χαμηλό και έχει μετατοπιστεί προς την περιοχή της Κύπρου. Οι άνεμοι και εδώ θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις στα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ, πιο εξασθενημένοι προς τη θάλασσα του Καστελόριζου. Δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 22 με 23 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη για τις επόμενες ημέρες στον χάρτη των βροχοπτώσεων. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν
ότι η χώρα μας δεν θα επηρεαστεί από κάποιο σημαντικό σύστημα κακοκαιρίας, που σημαίνει ότι κάποια τοπικά φαινόμενα του βορειά, θα έχουμε μέχρι και την Κυριακή Δευτέρα στα ανατολικά προσύνεμα και την Βόρεια Κρήτη. Καθώς όμως θα περνούν οι μέρες και θα πηγαίνουμε στις αρχές της άλλης εβδομάδας, όπως θα δούμε τώρα στον επόμενό μας χάρτη, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Ευρώπη αναμένεται να μετατοπιστεί νοτιότερα και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Παρατηρήστε δυτικότερα, θα αναπτυχθεί αυτό το πεδίο υψηλών πιέσεων, αυτός ο ωμέγα εμποδιστής, όπως λέμε για άλλη μια φορά. Και στην ουσία θα βρεθούμε και πάλι στην περιφέρεια αυτού του συστήματος υψηλών πιέσεων. Πάμε να δούμε λίγο και το χάρτη των αερίων μαζών, γιατί αυτός ο συνδυασμός του αντικυκλώνα δυτικότερα με το χαμηλό της κεντρικής Ευρώπης θα μεταφέρει για άλλη μια φορά πολύ ψυχρές αέριες μάζες προς τη χώρα μας και θα πέσει σημαντικά και η θερμοκρασία. Θα έχουμε και χιονοπτώσεις πλέον στα βουνά μας. Αυτά βέβαια από την Τρίτη και μετά. Θα τα λέμε αναλυτικά. Μέχρι την Τρίτη, πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Το κρατάμε αυτό, με το βορειαδάκι όμως να επιμένει στα 5 μέχρι που φορούμε στο Αίγιο.